Έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Καλπογιαννάκη, πρωταθλητή στο Windsurf. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, Κατρίνα. Χαρά μας που είσαι έτσι μαζί μας, να μας πεις λίγα λόγια για το πώς πέρασες την καραντίνα, πώς είσαι πλέον προπονητικά. Στην καραντίνα, ως γνωστόν, ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους και ιδιαίτερα για εμάς αθλητές. Παρ' όλα αυτά, έκανα γυμναστική φουλ στο σπίτι, σε ένα μικρό γυμναστήριο που έχω στήσει στο σπίτι μου, ακολουθώντας προγράμματα των προπονητών μου και του εργοφυσιολόγου μου. Έκανα μια καλή συντήρηση, έκανα ποδηλασία για αντοχή, οπότε είμαι καλά, πιστεύω. Τώρα έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες στο ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης με τους προπονητές μου Κώστα Μουτσάτσο και Αλέξανδρα Γιάκα, τις προπονήσεις. Φουλ, δηλαδή, μπαίνουμε πάρα πολύ για να καλύψουμε το κενό που δεν έκανα στον εγκλισμό. Οπότε, ναι, ξαναχτίζουμε ό,τι είχαμε αφήσει πριν την καραντίνα και πάμε πολύ καλά. Ωραία. Προπονητικά, τι έχει αλλάξει? Έχεις αλλάξει κάποιους στόχους? Ποιες είναι οι σκέψεις σου για το μέλλον? Επειδή λόγω του κορονοϊού ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν οι πιο πολλοί αγώνες, έχει αλλάξει ο τρόπος προπόνησής μου, γιατί να έχει αλλάξει, έχω βγει εκτός προγραμματισμού. Να φανταστείτε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γινόταν στη Βραζιλία ακυρώθηκε τελείως, δεν θα γίνει καθόλου. Το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα πήγε τον Νοέμβριο, οπότε εκεί που ήμουν σε περίοδο προετοιμασίας για ενδυνάμωση, τώρα αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Ξαναξεκινάω την προετοιμασία πάλι από την αρχή, χτίζοντας αντοχή, και προς το τέλος θα χτίσω πάλι για ενδυνάμωση και τεχνική μας στο νερό. Πες μας λίγα λόγια και για την κατηγορία στην οποία αγωνίζεσαι. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά για μένα που θα αγωνιστώ στην κατηγορία RSX νέων και ανδρών. Είναι η τελευταία αγώνα ουσιαστικά, γιατί για το Ολυμπιάδο του 2024 θα αλλάξει κατηγορία και θα γίνει η λεγόμενη hydrofoil, που είναι τελείως διαφορετικός σκάφος. Είναι με foil, δηλαδή πετάμε πάνω από το νερό, οπότε είναι τελείως διαφορετική νοοτροπία και προπόνησης και γυμναστικής, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Έχω ήδη ξεκινήσει να προπονούμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί κάνω και τα δύο. Ο καινούργιος εξοπλισμός είναι πάρα πολύ ακριβός, οπότε ναι, είναι δύσκολο όλα αυτά να συνδυαστούν. Φαντάζομαι εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και να έχεις κάποιο χορηγό στο πλευρό σου, όπως εσύ έχεις την B-Win. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό, αφού είναι τόσο απαιτητικό το άθλημα και ο εξοπλισμός είναι ακριβός. Ιδιαίτερα για το άθλημά μας είναι ξεχωριστό, γιατί εκτός από τα πολλά ταξίδια που χρειάζεται για να κάνουμε για προπονήσεις είτε αγώνες, ο εξοπλισμός παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε ναι, η στήριξη του χορηγού μου της B-Win είναι πολύ σημαντική, γιατί εντάξει, δίχως τη βοήθειά της θα ήταν δύσκολο να συνεχίσω τον πρωταθλητισμό. Εσύ πώς ξεκίνησες το windsurf? Θες να μοιραστείς λίγο την ιστορία σου? Αν δεν έκανες windsurf, τι θα έκανες? Εγώ ξεκίνησα στην ηλικία 7 ετών. Με έβαλε ο πατέρας μου ουσιαστικά, επειδή έκανε σαν χομπίστα στο άθλημα. Οπότε με έβαλε εμένα και τα αδέρφια μου να κάνουμε το άθλημα του windsurf. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα ασχοληθώ με τον πρωταθλητισμό του windsurf. Αλλά προέκυψε στο μέλλον, γιατί ήμουν πολύ καλός και μου άρεσε πάρα πολύ. Ποιο ήταν έτσι το δυνατό σου σημείο, τι σε έκανε να ξεχωρίσεις, πιστεύεις? Ουσιαστικά, μικρός, όταν ήμουνα πάρα πολλές ώρες μέσα στο νερό, κάνοντας windsurf. Δηλαδή, ήμουνα τρελαμένος για το windsurf. Είναι καλό. Δηλαδή, θυμάμαι,
Ήμουνα στην Πρωτεθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο και έκανα παράλληλα windsurf σαν χόμπι. Δεν είχα πάει για πρωταθλητισμό ακόμα, αλλά προτίμησα το windsurf σε κάποια φάση, να ασχοληθώ πιο πολύ. Γιατί στο ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν ήμουν πολύ μάλλον του ομαδικού αθλήματος. Είσαι ανταγωνιστικός, έτσι θες να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις. Πιστεύω σίγουρα όλοι είμαστε μέχρι ένα σημείο ανταγωνιστικοί, ιδιαίτερα στον πρωταθλητισμό. Για να πετύχεις πράγματα πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός. Βέβαια πρέπει να διαχειρίζεσαι και την ήττα πάντα. Δεν σημαίνει ότι αν χάσεις δεν τελείωσαν όλα. Αυτό, αλλά σίγουρα η νίκη μετράει πάντα. Υπάρχει κάτι που θέλεις να βελτιώσεις στην προπόνηση και στην ψυχολογία σου? Σίγουρα υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης για έναν αθλητή. Τώρα συγκεκριμένα, επειδή δεν έχω και πολλούς αγώνες μέχρι το τέλος της χρονιάς, είμαι λίγο σε μια περίοδο που, εντάξει, απλά κάνω την προετοιμασία μου. Δεν έχω απασχοληθεί πολύ με την ψυχολογία. Που, εντάξει, γενικά δεν έχω θέμα με την ψυχολογία. Είμαι πάντα πολύ, πιστεύω, πολύ δυνατός χαρακτήρας όσον αφορά την ψυχολογία. Τώρα κοιτάω την προπόνησή μου να γίνει σωστά και όταν έρθει η ώρα θα ασχοληθώ και με τα υπόλοιπα. Είσαι αυτό που λέμε, νομίζω, αθλητής αγώνα, αν έχω καταλάβει σωστά και από τις διακρίσεις σου. Γενικά θέλω έναν στόχο πάντα να κυνηγά. Δεν μπορώ να ασχολούμαι έτσι. Θέλω κίνητρο, πώς να το πω. Η καλύτερη στιγμή σου μέχρι τώρα ποια ήταν? Το παγκόσμιο πρωτάθλημα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων? Νομίζω ξεκάθαρα ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Εντάξει, ήταν σταθμός της ζωής μου, όπως έχω ξαναπεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα και ήταν απίστευτη εμπειρία. Και οι αγώνες, το άγχος, όλα αυτά, οι απονομές ήταν κάτι ξεχωριστό. Γενικά, ναι, ήταν κάτι ξεχωριστό. Και φαντάζομαι θα θες να ξαναζήσεις αντίστοιχες στιγμές. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος, ο άμεσος, και ποιος είναι και ο στόχος στο μέλλον? Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου ως αθλητή? Σίγουρα ένας στόχος στο μυαλό μου είναι κάποια στιγμή, θα δούμε, δεν ξέρω, μακάρι να πάω σε μια Ολυμπιάδα ανδρών. Ίσως να έχω και μια αντίστοιχη διάκριση, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο πλέον. Αλλά ναι, γενικά θέλω να έχω πολλά όνειρα για τον αθλητισμό, αλλά εντάξει, είναι δύσκολο. Κοιτάω το παρόν προς το παρόν.